Εικόνα Βαβέλ παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνησή του είχε πετύχει μέσω του σχεδίου που κατέθεσε προεκλογικά τη μείωσή τους, αλλά ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ομολόγησε πως θα υπήρχαν αντιδράσεις και θα χρειαζόταν διαπραγμάτευση. Τότε είπαμε πως πλέον μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καταπιστευτικό λογαριασμό με 5,5 δισεκατομμύρια από τα 40, ώστε να είναι απόλυτα βέβαιοι οι εταίροι μας ότι θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε την εξουσία, δεν αποδέχθηκε την πρόταση και θέλει να διαπραγματευτεί κάτι που εμείς είχαμε πετύχει χωρίς διαπραγματεύσεις. Σηκώνω τα χέρια. Υπήρχε μια στρατηγική. Υπήρχε μια στρατηγική που κατανοούσαν οι απ' έξω. Βεβαίως οι σκληροί θα είχαν αντιδράσεις. Το περιμένουμε αυτό σε μια διαπραγμάτευση. Καλά, δεν περιμένεις ότι σου πει ένας υπουργός οικονομικών, είτε είμαι εγώ, είτε ο κύριος Σταϊκούρας, τι ωραία ιδέα, πώς δεν το σκέφτηκα κι εγώ. Μετά από δημοσιεύματα, όπως στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, που ανέδειξαν την παραφωνία Τσίπρα Τσακαλώτου, ο πρώην υπουργός οικονομικών προχώρησε σε διευκρινήσεις, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για Βαβέλ στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέμε και οι δύο συνεχώς είναι ότι με το escrow account εξασφαλίσαμε ότι θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω οι δανειστές. Άρα, μειώσαμε τα πλεονάσματα δίχως να παραβιάζουμε τη συμφωνία. Ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος, βέβαια, έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει τα μέσα της να δημιουργούν σύγχυση σε σχέση με τη δική μας θέση για τα πλεονάσματα. Γιατί η ίδια δεν έχει θέση. Εγώ φυσικά δεν είμαι τέτοιος. Στην Κουμουνδούρου πάντως και εν ώψη της ομιλίας Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εντείνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των πλεονασμάτων.